Κύριε Σταύρο, λάμπετε. Αλλά αλήθεια, γιατί σκάει το φως πίσω και φαίνεστε πολύ λαμπερός. Εγώ σας γράφω τώρα. Πείτε ό,τι θέλετε. Θέλω να πω ότι παρακολουθούμε τόσα χρόνια τα παιδιά μας δηλαδή, να δημιουργούν καλλιτεχνικά και η σημερινή πρόσκληση ήταν για μας μία έκπληξη και μία πρωτόγνωρη εμπειρία. Αυτή η αλληλουχία των γενεών είναι κάτι πρωτόγνωρο, θα έλεγα, και για αυτούς υποθέτω και για μας, παρόλο που κατ' επανάληψη έχουν εκφράσει την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη στους γονείς τους. Ήταν μια ευκαιρία να συνευρεθούμε εδώ σήμερα μαζί και να κάνουμε αυτό που κάναμε. Τι έχεις να πεις? Είμαι πολύ χαρούμενος που βρέθηκα στην ίδια σκηνή με τον πατέρα μου, και ας μην είχαμε, δεν ήμασταν στην πρίζα και κάναμε playback, ήταν πολύ ωραία. Ο πατέρας μου, ξέρετε, είναι τραγουδιστής. Έχει ρεμπέτικη πάντα, είναι φοβερός. Δεν είσαι εσύ ο Σταρ Παντελή αυτή τη στιγμή, είναι κύριε Σταύρο. Είμαι ευτυχισμένος που παίζω το γιο μου. Μου δόθηκε η ευκαιρία να ξαναπιάσω πάλι μπάσο και να τραγουδήσω. Αφού κιθάρα έπαιζες. Μπάσο έπαιζα. Πατέρα, όλα καλά. Είστε καλά. Μα αγαπάς. Πέρασαμε πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας δώσατε την ευκαιρία και γίναμε και λίγο διάσημο. Κοιτάξτε, κύριε, ένα διάσημο άτομο. Ήταν πολύ καλός, ειδικά στους στίχους του δεύτερου κουμπλέ. Έδωσε ρεστάλ. Δεν είπε ούτε ένα. Πάνω. Καλά. Είμαι πολύ περήφανος. Ήδη είμαι πολύ συγκινημένος. Δεν έχω τι να πω. Με βρήκατε εξωπρόπτη, παιδιά μου. Κύριε Στάθη, έχουν μαζευτεί απ' έξω άνθρωποι που θα θέλανε αυτόγραφα δικά σας και περιμένουν να τους αφήσουμε να περάσουν. Δεν πειράζει, να περάσουν το έχει ο Θάνος όλα. Να. Merry Christmas, Happy New Year.